Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε μέχρι τη Γερμανία. Εκεί όπου περισσότερα από 11.000 μέλη αριθμεί η Facebook ομάδα Greeks Help Greeks, που λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια με πρωτοβουλία ενός Έλληνα που ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Η ιδέα αυτή στοχεύει στην παροχή κυρίως βοήθεια σε νέους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Είναι μαζί μας ο ιδρυτής της ομάδας, ο Πάρης Γιαννακίδης. Μέσω Skype θα τον δούμε. Καλησπέρα, κύριε Γιαννακίδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Δεν ακούω εγώ τον κύριο Γιαννακίδη. Δεν ξέρω αν ακούγεται στον αέρα. Εγώ σας ακούω. Ωραία. Τώρα σας ακούω και εγώ, κύριε Γιαννακίδη. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι από την Ελλάδα στην Γερμανία και σε αυτήν την όμορφη, αν μπορώ να την πω έτσι, ομάδα που έχετε φτιάξει για να βοηθάτε τους Έλληνες της Γερμανίας. Αλλά και όχι μόνο, θα τα πούμε αναλυτικά. Θέλω να ξεκινήσω όμως με το πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να ιδρύσετε αυτήν την ομάδα. Καλησπέρα σας, καταρχάς από τα περίχωρα της Στουτκάρδης, της Γερμανίας. Ονομάζομαι Γιαννακίδης Πάρης, όπως προαναφέρατε. Ζω και εργάζομαι από το 1996 εδώ στη Γερμανία. Το 1996, όταν ήρθα και εγώ στη Γερμανία σαν καινούριος μετανάστης, αντιμετώπισα πάρα πολλά προβλήματα στο να μάθω τη γλώσσα, στο να δημιουργήσω κάτι, στο να βρω δουλειά. Και πριν 6 χρόνια, εκεί που ασχολούμουν με το Facebook και έπαιζα κάποια παιχνίδια ή έγραφα με κάποιους φίλους, μου ήρθε η ιδέα στο να δημιουργήσω κάτι στο οποίο να ενώσω όλους τους Έλληνες. Να ενώσω όλους τους Έλληνες, να μπορώ να δω τα προβλήματα των Ελλήνων, να μαθαίνονται τα προβλήματα των Ελλήνων, των καινούριων Ελλήνων που έρχονται στη Γερμανία και όχι μόνο, και να προσπαθώ να βοηθώ. Πώς ανταποκρίθηκαν λοιπόν οι Έλληνες της Γερμανίας σε αυτή την πρωτοβουλία? 11.000 μέλη οπωσδήποτε μιας κλειστής ομάδας, θα πρέπει να σημειώσω, είναι οπωσδήποτε ένας μεγάλος αριθμός μελών. Ναι, θα πρέπει να κάνω μια μικρή παρένθεση στο κλειστή ομάδα. Επειδή εμείς δεν ασχολούμαστε καν ούτε με πολιτικά, ούτε με θρησκευτικά, ούτε γενικά με θέματα διάφορα θέματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Η ομάδα είναι κλειστή και ελέγχεται κάθε προφίλ που μπαίνει μέσα. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο group μόνο και μόνο για να βοηθήσουν. Πολύ σωστό αυτό. Ξεκινήσαμε... Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ξεκίνησα την ομάδα εγώ με κάποιους καλούς φίλους, μόνοι μας. Προσπαθήσαμε, βοηθήσαμε τους πρώτους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη μας. Ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πιστεύω ότι ο Έλληνας, αν το αποδείξεις ότι είσαι σωστός και ότι οι προθέσεις σου είναι σωστές και ότι θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις χωρίς να τον κοροϊδέψεις, ο Έλληνας βοηθάει. Βοηθάει παντού. Δεν βοηθάει μόνο στο εξωτερικό, βοηθάει παντού. Αρκεί να το αποδείξει ότι είσαι σωστός. Το φιλότιμο υπάρχει και το ζω τα 6 τελευταία χρόνια. Είναι λέξη ελληνική άλλωστε. Τώρα, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος Έλληνας, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στη Γερμανία και στο εξωτερικό, αλλά κυρίως στη Γερμανία, γιατί για τη Γερμανία μιλάμε? Δυστυχώς, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Από πού να αρχίσω? Συνήθως υπάρχουν προβλήματα με τις δουλειές τους. Βασικά, και εμείς οι παλιοί, όταν ερχόμαστε διακοπές στην Ελλάδα, παραπληροφορούμε τους Έλληνες της Ελλάδος και λέμε ότι η Γερμανία όλα είναι εύκολα, τα χρήματα τα μοιράζω στον δρόμο, είναι η γη της επαγγελίας. Και έτσι ο Έλληνας από την Ελλάδα, ερχόμενος εδώ, νομίζει ότι θα έρθει και θα τα βρει όλα στα πόδια του. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι συχνά πυκνά, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης κάποιων ανθρώπων. Και πολλές φορές Ελλήνων. Και πολλές φορές Ελλήνων. Δεν θέλω να αναφερθώ μόνο στους Έλληνες, γενικά ανθρώπων. Και είναι πολύ λογικό, γιατί διότι οι καινούργοι μετανάστες δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Δεν γνωρίζουν τους νόμους, δεν γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και τα προβλήματά τους και η παραπληροφόρηση είναι τόσο μεγάλη και τα προβλήματά τους είναι πολύ, πολύ μεγάλα. Προβλήματα με σπίτια, με δουλειές, με βιογραφικά, χρειάζονται πληροφορίες, ενημέρωση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η ομάδα λοιπόν αυτή φτιάχτηκε για να δώσει λύσεις. Δίνει λύσεις σε όσους έχουν προβλήματα? Ναι. Ναι, πραγματικά δίνει λύσεις σε όσους έχουν προβλήματα. Και εδώ θέλω να κάνω ακόμη μια παρένθεση και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που υποστηρίζει αυτά τα άτομα, αυτά τα μέλη του group. Δίνει λύσεις
Συνήθως δίνουμε πιο εύκολα λύσεις σε προβλήματα δουλειάς, πληροφορίες, βιογραφικά όπως είπα. Κάποιο μικρό πρόβλημα έχουμε με τα σπίτια, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολύ λίγα σπίτια. Πολλοί μετανάστες λίγα σπίτια. Εκεί δεν μπορούμε να δώσουμε δυστυχώς τον τελευταίο καιρό πολλές λύσεις. Αλλά πιστεύω ότι συνεχίζουμε πάρα πολύ καλά και δίνουμε ό,τι μπορούμε. Φυσικά δεν υποσχόμαστε ποτέ σε κανέναν ότι μπορούμε να το βοηθήσουμε, αλλά δίνουμε τα πάντα για να το βοηθήσουμε. Αυτό γίνεται μέσω μιας ανάρτησης, ενός post στο Facebook. Κάποιος ο οποίος θέλει κάτι, ζητάει κάτι. Έτσι δουλεύει η ομάδα, σωστά? Δουλεύει έτσι. Κάποιος ποστάρει κάτι. Το εγκρίνουμε φυσικά εμείς οι διαχειριστές. Έχω άλλους τρεις συνδιαχειριστές μέσα στο group. Το εγκρίνουμε, κοιτάμε αν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Και από εκεί και ύστερα απαντάνε όλα τα μέλη του group και βρίσκουμε όλοι μαζί μία λύση. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και πρωτοβουλίες για βοήθεια σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια στην Ελλάδα. Έχετε και τέτοιες ενέργειες? Ναι. Έχουμε κάνει... πολλές φορές βοήθειες, έχουμε στείλει βοήθειες τροφίμων και όχι μόνο σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, από Κρήτη, Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κατερίνη, και συνεχίζουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε και σε άλλες πόλεις. Μιλούμε τακτικά με διάφορα ιδρύματα ή διάφορους φορείς κάτω στην Ελλάδα και μαθαίνουμε από έμπειρες πηγές πού ακριβώς υπάρχει πρόβλημα. Μαζεύουμε τρόφιμα, ανάγκης, συγγνώμη, μετά από 23 χρόνια τώρα έρθω στη Γερμανία, δεν είμαι και τόσο καλός. Ευχαριστώ πολύ. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Στέλνουμε τα τρόφιμα κάτω. Φυσικά και οι νταλίκες που τα πηγαίνουν στην Ελλάδα είναι και αυτοί οι εθελοντές και μας βοηθάνε, δεν πληρώνουμε τίποτα. Στέλνουμε κάτω τα τρόφιμα και βάζουμε συνήθως κάτω ανθρώπους δικούς μας ή ανθρώπους από διάφορους έμπιστους ανθρώπους, για να ξέρουμε 100% ότι θα πάνε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Μέσω ενός μεγάλου συλλόγου αυτή τη στιγμή μαζέψαμε όλοι χρήματα, γιατί εμείς σαν ένα γκρουπάκι δεν μπορούμε να μαζέψουμε, πρέπει να έχουμε ένα σύλλογο. Κατευθύναμε εμείς οι διαχειριστές τον κόσμο και μαζέψαμε χρήματα για τις καταστροφές τώρα στο Μάτι, μέσω ενός μεγάλου συλλόγου εδώ στην περιοχή μας. Και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε τους Έλληνες. Πιστεύουμε στην Ελλάδα, αγαπάμε την Ελλάδα πάρα πολύ, είμαστε όλοι περήφανοι Έλληνες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και αυτό το δείχνετε βεβαίως με αυτόν τον τρόπο, κύριε Γιαννακίδη. Ανοίξαμε μια γέφυρα επικοινωνίας με την Γερμανία σήμερα, με τη Στουτγκάρδη συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ στους Έλληνες της Γερμανίας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.